αυτή πίστη πρέπει να μεταβληθεί εις γνώση. Γι' αυτό γίνεται μετά το βάπτισμα. Βέβαια στην Εκκλησία, όπως ξέρουμε, πρώτου βαπτίσματος γινόταν τα μαθήματα βάσει της Παλιάς Διαθήκης, βάσει της, του Ευαγγελίου του Μάρκου, του Ματθαίου και του Λουκά. Μετά το βάπτισμα η Εκκλησία έκανε ερμηνεία του τετάρτου Ευαγγελίου του Ιωάννου δηλαδή. Και γι' αυτό το λόγο την Κυριακή του Πάσχα εχαρχίζουμε εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και μέχρι την Πεντεκοστή διαβάζουμε το Ευαγγέλιο του Ιωάννου και τότε γινόταν πλέον η κατήχηση εις βάση του Ευαγγελίου του Ιωάννου διότι θεωρεί το πλέον το Ευαγγέλιο περί το μυστηρίο της Εκκλησίας και περί του δόγματος πλέον. Διότι πρώτο βαπτίσματος απαγορεύεται να συζητάει κανείς με κατοικουμένος περί το μυστηρίο της Εκκλησίας. Μόνο τη Μεγάλη Εβδομάδα άρχισαν οι κατοικούμενοι να μαθαίνουν κάτι περί το μυστηρίο της Εκκλησίας και μετά η τελειοποίηση της κατοικήσεως βάσει των μυστηρίων και των δογμάτων γινόταν πλέον μετά το βάπτισμα. Λοιπόν, γι' αυτό και έχουμε την κατηχητική ρύθμιση των αναγνωσμάτων της Εκκλησίας βάσει αυτής της αρχαίας κατατάξεως των βιβλίων της Καινής Διαθήκης και της Παλιάς Διαθήκης. Ο οποίος σε κάθε κράτος γίνει την προσπάθεια από έτος σε έτος να αυξάνεται για να αναποκρίνεται με την αύξηση του πληθυσμού δηλαδή. Οπότε ένα κράτος που αυξάνεται συνέχεια εις των πληθυσμών πρέπει παράλληλα να αυξηθεί και ο εθνικός πλούτος και αυτό το ακαθάριστο εθνικό προϊόν για να μπορούν όλοι να ζουν με κάποια άνεση. Αυτή η προσπάθεια γίνεται σε όλα τα κράτη και στα κομμουνιστικά και στα καπιταλιστικά και στα σοσιαλιστικά. Η διαφοροποίηση είναι στο ποιος θα ελέγχει αυτό το ακαθάριστο εθνικό προϊόν και πόσο προγραμματισμό θα υπάρχει για την σωστή λειτουργία. Τώρα, έχουμε τον καπιταλισμό και τον κομμουνισμό που είναι τις δύο άκρες. Στο μένα έχουμε απόλυτο ελέγχο. Το άλλο έχουμε μερικό έλεγχο εξεπόκειος καταπάτησης του μονοπωλίου για να λειτουργήσει σωστά η ελευθέρα αγορά. Οπότε ο καπιταλισμός βασίζεται στην ελευθέρα διακίνηση ειδών και ανοιχτή και ελευθέρα αγορά. Ενώ στον κομμουνισμό έχουμε ελεγχόμενη αγορά απόλυτα και έχουμε προγραμματισμό οικονομία που γίνονται από κρατικά όργανα που δυστυχώς πολλές φορές διορίζονται με το ρουσέτη και εξαιτίας αυτού του τρόπου διορισμού δεν εφαρμόζουν σωστά το κομμουνιστικό ιδιώδες. Όχι τόσο πολύ επειδή το ιδιώδες δεν είναι σωστό, επειδή ήδη δεν είναι εντάξει ως κρατική λειτουργή δηλαδή. Ο μέσα του σημαίνει ότι όταν αυτός δει το φως αυτό το βλέπει ως πυρ καταναλύσκον. Αντί να βλέπει τον Θεόν ως φως, τον Θεόν τον βλέπει ως πυρ καταναλύσκον δηλαδή. Επομένως η θεραπεία καταρχήν δεν είναι για να φτιάξουμε καλούς Έλληνας πολίτες πολίτας του κόσμου τούτου. Καταρχήν και κυρίως ο σκοπός αυτής της θεραπείας είναι να θεραπευτεί ο άνθρωπος, να φωτιστεί ο έσω άνθρωπος, ώστε όταν δει τον Θεό να τον δει ως φως και όχι ως πυρ καταναλύσκο. Τώρα εδώ έχουμε εξ επόψεως γιατρευτικής έχουμε τις δύο καταστάσεις της ορθοδόξης δογματικής. Μετά υπάρχει μια μεσάζουσα κατάσταση.
Λοιπόν, ο θεούμενος όταν εκδημεί προς Κύριον παραμένει θεούμενος, δεν πάβει να είναι θεούμενος και μετέχει εις τη δόξα του Θεού και εις τη θεοκτία, και γι' αυτό το λόγο εμείς κάναμε προσευχές και επικαλούμεθα αυτούς τους ανθρώπους να μεσητεύουν υπέρ ημών, δηλαδή, και επικαλούμε τους Αγίους ως μεσίτες, δηλαδή να μεσητεύσουν, εφόσον ξέρουμε ότι οι φίλοι του Θεού έχουν το δικαίωμα ή και το θάρρος ή και το θράσος να μαλώνουν με τον Θεό, διότι έχουν παρησία παρά τον Θεό. Και ξέρουμε ότι οι έχοντες παρησία με τον Θεό μπορούν να μας βοηθήσουν. Καταλάβετε.